ήδη από τον εισηγητή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας διατυπώθηκε το πολιτικό πλαίσιο γενικά σαν θέση του κόμματός μας απέναντι στην συζητούμενη στρατιωτική συμφωνία ΗΠΑ Ελλάδας. Θα εστιάσω την προσοχή μου, την τοποθέτησή μου σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Καταρχάς, η συζητούμενη συμφωνία αναγνωρίζει ως κορμό αυτόν της προϋπάρχουσας του 1990 και συμφωνείται στην παρούσα το ανανεωμένο παράρτημα. Προφανώς και διαφωνούμε απόλυτα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, όπως εξάλλου και με το σχετικό παράρτημα. Αυτό το προείμιο, κατά την άποψή μας, είναι κλασικό δείγμα μνημείου ψεύδους και υποκρισίας, στοχεύοντας την παραπλάνηση του λαού. Στο κείμενο αυτό, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προβάλλουν το δικαίωμά τους στην ατομική και συλλογική άμυνα. Επαναβεβαιώνουν ότι οι σχέσεις τους και η συνεργασία τους βασίζονται σε κοινή αφοσίωση στις αρχές, προσέξτε, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου. Είναι ορολογίες που χρησιμοποιούνται ακριβώς σε αυτό το προείμιο. Επιεικώς, οι λέξεις αυτές προκαλούν. Για παράδειγμα, είναι αυτές οι αρχές που κάλυψαν τη ρήψη των βομβών στη Ιουγκοσλαβία με 36.000 περίπου αεροπορικές εξόδους, με κάθε έξοδο αεροσκάφους υπογεγραμμένη και εγκεκριμένη από τον Έλληνα εκπρόσωπο στην Ιταλική βάση κατ' εντολήν του τότε Υπουργού Εξωτερικών. Θυμάστε ποιος ήταν? Γεώργιος Παπανδρέου λέγονταν. Βομβαρδίστηκαν 200 γιουγκοσλαβικές πόλεις με εκατοντάδες χιλιάδες βόμβες. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, οι Αμερικανοί σύμμαχοί σας, αυτοί οι δολοφόνοι που συνειδητά σήμερα τους ξεπλένετε, βαφτίζοντάς τους διαπρίσιους θειασότες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου, έτσι δεν τους ονοματίζετε στον κορμό της συμφωνίας που υπογράψατε και μας φέρνετε σήμερα για κύρωση? Αυτοί λοιπόν στους ίδιους βομβαρδισμούς έριξαν 36.000 δέσμες βομβών διασποράς, οι οποίες είναι απαγορευμένες από διεθνείς συνθήκες. Την ίδια πρακτική ακολούθησε και ο στρατηγικός σας σύμμαχος του Ισραήλ, το κράτος δολοφόνος των Παλαιστινίων, ο τοποτηρητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Στους βομβαρδισμούς της Γάζας το 2009 χρησιμοποίησαν εναντίον των Παλαιστινιακών σφεντώνων και απαγορευμένες βόμβες λευκού φωσφόρου, τις βόμβες του αργού και βασανιστικού θανάτου. Την ίδια πρακτική βίας και τρομοκρατίας χρησιμοποίησαν στο Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, πρόσφατα στο Ιράν. Αυτή είναι η αντισυμβαλλόμενή σας. Και εσείς γνωρίζετε το κάθε τους έγκλημα, όπως το γνωρίζουν και αυτοί που τα συμφέροντά τους εκπροσωπείτε εδώ μέσα, δηλαδή η αστική τάξη της Ελλάδας. Σήμερα, πέρα από την εγκληματική για το λαό της Κρήτης, της Ελλάδας, διεύρυνση της Ούδας, τους βάζετε πλέον και μέσα στις ελληνικές μονάδες των ενόπλων δυνάμεων. Μέσα στη βάση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Λάρισα, μέσα στη βάση της ελληνικής αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκη. Τους βάζετε μέσα όπου αυτοί επιλέξουν. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραρτήματος, παρένθεση α, τους βάζετε μέσα σε άλλες εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων, όπως συμφωνούνται αμοιβαία από τα μέρη ή τους ορισμένους εκπροσώπους τους. Δηλαδή, τους παραχωρείτε τα πάντα. Και είσαστε εσείς οι ίδιοι την ώρα που η τουρκική επιθετικότητα βρίσκεται στην κορύφωσή της, με τα πολεμικά αεροσκάφη τους να προσπαθούν να κάνουν τον εναέριο χώρο του Αιγαίου σουρωτήρι, ας είναι καλά αυτοί που με αυταπάρνηση φυλάνε τις εναέριες θερμοπύλες, επιλέγετε πρόθυμα να στείλετε μία συστοιχή αντιπυραυλικού συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία. Από πού την αφαιρέσατε? Τι προστάτευε μέχρι σήμερα? Την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, κάποια νησιά, τα σύνορα της Ελλάδας? Λοιπόν, σε λίγες μέρες αυτή η ομπρέλα προστασίας της Ελλάδας θα φυλάει τα δηληστήρια της Αράμκο στο Ριάντ. Βλέπετε, η εντολή είναι άνωθεν. Και να ήταν μόνο αυτό, με παρούσες τις ίδιες απειλές κατά των συνόρων μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ενώ είναι γνωστό ότι η επάνδρωση των μονάδων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι ήδη δύσκολη, ο Έλληνας ΥΠΕΞ επίλεξε να διαβεβαιώσει τον στρατάρχη Χαφτάρ,
πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα στη Λιβύη συνεισφορά, λέει, στο μέλλον του λιβυκού λαού. Δηλαδή, νοιάζεται η κυβέρνηση για το μέλλον ενός λαού που του το στέρισε η νατοϊκή επέμβαση το 2011, που χωρίς τη βάση της Σούδας αυτή η ιμπεριαλιστική επέμβαση θα είχε άλλη τροπή. Από πού άραγε θα φύγουν αυτοί οι στρατιώτες? Προφανώς από μονάδες που λόγω εξοπλισμού και εκπαίδευσης είναι σήμερα στην εμπροστοφυλακή υπεράσπισης εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ο λαός το αισθάνεται και το λέει καθαρά. Για τις άνομες εμπλοκές που σχεδιάζεται δεν περισσεύει κανένας. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πλέον αυτό το συνειδητοποιούν. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα ελάχιστα για να καταδειχθεί η τεράστια επικινδυνότητα μιας συμφωνίας που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, που ενισχύει το αποτύπωμα της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη χώρα. Όπως αρέσκονται να λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, μετατρέποντας ολοκληρωτικά τη χώρα σε ορμητήριο των αμερικανονατοϊκών δολοφόνων και το λαό σε στόχο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Σας ευχαριστώ.